Όδος Υψηλάντη στην περιοχή της Χαριλάου. Κατά μήκος του δρόμου, σε αρκετά σημεία εδώ και πολλά χρόνια δεν έχουν γίνει ακόμη τα πεζοδρόμια. Πολύ επικίνδυνα εδώ, έχετε δίκιο. Και εγώ έχω και μωρό με καροτσάκι και δεν έχουμε από πού να περάσουμε. Εγώ επειδή τον κάνω αυτόν τον δρόμο πάρα πολύ συχνά. Επικίνδυνο είναι. Πάρα πολύ. Και εδώ που μένουν οι κάτοικοι δηλαδή, κάνουν πολλά παράπονα, ιδίως αυτοί που έχουν μικρά παιδιά με τα καρότσια. Όπου υπάρχει ελάχιστος χώρος για τους πεζούς, σταθμεύουν παράνομα αυτοκίνητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται να περπατούν μέσα στο δρόμο. Δεν τολμάει καν να περάσει άνθρωπος, γιατί παρκάρουν κατά βάση αυτοκίνητα. Οπότε ακόμα και για τα αυτοκίνητα είναι επικίνδυνο, γιατί είναι πάντα παρκαρισμένα και δεξιά και αριστερά. Σε μερικά σημεία παρακάτω, προσέξαμε ότι δεν έχει καν πεζοδρόμιο. Δεν υπάρχει και είναι χρόνια αυτό. Και το παραπονιέται όλος ο κόσμος, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται κάτι. Το πεζοδρόμιο από εκείνη την πλευρά δεν υφίσταται καθόλου και μέχρι κάτω κατεβαίνει από εκεί. Μετά πού περπατάει. Πού περπατάει. Κάνει ισορροπία. Αναγκαστικά σε πολλά σημεία βγαίνω στο δρόμο και εδώ που υποτίθεται έχει πεζοδρόμιο, αν βλέπετε, έχει τα αυτοκίνητα, οπότε αναγκαστικά πρέπει να βγεις στο δρόμο. Ο δρόμος είναι πολυσύχναστος καθημερινά. Διέρχεται ένας μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων και αρκετοί πεζοί. Το πάρκο Νέας Ελβετίας επισκέπτονται καθημερινά γονείς με τα παιδιά τους. Η κίνδυνη είναι ότι δεν τηρούν την ταχύτητα, το όριο της ταχύτητος. Οι κύριοι οδηγοί δεν εφαρμόζουν αυτό που πρέπει να εφαρμόσουν. Και ότι η πεζοδρόμηση από τη δεξιά πλευρά τουλάχιστον για πεζούς δεν υπάρχει. Με αποτέλεσμα οι πεζοί που κινούνται. Οι πεζοί στο δρόμο πάνω, κανονικά. Θέλει, χρειάζεται, γιατί είναι και το πάρκο. Ερχόμαστε γονείς μεγάλοι, αφήνουμε τα παιδιά, δεν μπορούν να βάλουν το αυτοκίνητο. Δεν μπορούν να περάσουν άνετα. Πεζοδρόμιο δεν υπάρχει. Ο κόσμος πού κινείται. Πουθενά, να, έτσι όπως βλέπετε. Δεν μπορεί. Πολλές φορές σταματάνε τα αμάξια πάνω στο πεζοδρόμιο για να πάρουν καφέδες οι οδηγοί και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κατεβαίνουμε από το δρόμο. Ελπίζουμε σύντομα κάτι να γίνει, γιατί φτιάχνουν και τις οικοδομές, ίσως κάτι να αλλάξει. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και οι συνθήκες αυτές εγκυμονούν κινδύνους για την πρόκληση ενός σοβαρού ατυχήματος.